Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω. Το θέμα αυτό είναι μια καυτή πατάτα που μου πήρε μέχρι τις 4 τα ξημερώματα για να μπορέσω να δω τον καλύτερο τρόπο για να συζητήσουμε τον μη επεμβατικό προγενετικό έλεγχο των ορισμένων γενετικών συνδρόμων, που επί της ουσίας αυτό που ήθελα και ελπίζω να καταφέρω να περάσω στην ομιλία αυτή είναι τι είναι τα σύνδρομα αυτά, ποια σύνδρομα ελέγχονται, τι ευαισθησία και τι ειδικότητα έχει το τεστ αυτό, αν έχει πρακτική σημασία σε αυτή τη φάση της εξέλιξης της μεθοδολογίας και να σας εξηγήσω πόσο σημαντική είναι η πληθυσμιακή συχνότητα αυτών των συνδρόμων στο αποτέλεσμα και στην ακρίβεια του αποτελέσματος. Ο διευρυγμένος έλεγχος για σύνδρομα μικροελλείψεων, το πιο συχνός είναι για τα σύνδρομα George, Cri du Chat, Prader-Willi, μια γρήγορη ματιά περάστε τα, θα δούμε ορισμένα από αυτά στη συνέχεια. Τα σύνδρομα μικροέλλειψης και μικροδιπλασιασμών είναι σύνδρομα που οφείλονται σε ελλείψεις ή διπλασιασμούς περιοχών χρωμοσωμάτων που είναι κάτω από την διακριτική ικανότητα του ματιού, τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε με την κλασική κυταρογενετική και πολύ συχνά συνδέονται με πνευματική καθυστέρηση, ιδιάζων προσωπείο, πνευματική και ψυχοκινητική καθυστέρηση και πληθώρα ιατρικών προβλημάτων. Είναι περίπου 211 τα γνωστά σύνδρομα μικροέλλειψης και περίπου 79 τα γνωστά σύνδρομα μικροδιπλασιασμών. Για να έχουμε μια αντίληψη του τι σημαίνει έλλειψη σε αιμορριακό επίπεδο, φαίνεται πολύ ξεκάθαρα εκεί ότι έχουμε μια έλλειψη στο χρωμόσωμα 1. Ο πιο γνωστό σύνδρομο μικροέλλειψης είναι το DeGeorge, το οποίο έχει ένα μεγάλο εύρος φαινοτυπικών χαρακτηριστικών, με νεογνική υποασβεστινεμία, ευαισθησία σε μολύσεις, πνευματική καθυστέρηση και συμπεριλαμβάνονται και φαινόμενα όπως ψυχιατρικές διαταραχές και βαριά κατάθλιψη. Διάγνωση σε νεογνική ηλικία μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη κάποιων σοβαρών προβλημάτων. Κάποιοι γονείς όμως είναι ασυμπτωματικοί. Κατά τη διάρκεια της σκίσης, πολύ συχνά έχει υπερηχογραφικά ευρήματα σχετιζόμενα με την καρδιά. Η συχνότητα του συνδρόμου αυτή είναι περίπου 1 στα 1000, στα έμβρια μελέτες δείχνουν 1 στα 946. Άλλο σύνδρομο και αυτό το οποίο έχει σημασία να αντιληφθούμε είναι ότι έχουν ελλείψεις στην περιοχή του χρωμοσώματος 22, που οι ελλείψεις αυτές έχουν διαφορετικό μέγεθος από πάσχον άτομο σε πάσχον άτομο. Και αυτό θέλω να το κρατήσετε σαν πληροφορία για τις επόμενες διαφάνειες που θα δούμε. Το σύνδρομο Prader-Willi με συχνότητα 1 στις 22.000 είναι το πιο συχνό σύνδρομο παχυσαρκίας, προκαλείται από έλλειψη έκφρασης των πατρικών γονιδίων, είτε έλλειψη στην προσοχή, στην περιοχή, είτε αυτό που λέμε μονογονεϊκή δυσομία, δηλαδή έχει μόνο μητρική κληρονόμηση των δύο χρωμοσωμάτων 15, λείπει δηλαδή η πατρική συμβολή. Και εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι όταν στο NIPS μιλάμε για έλεγχο Prader-Willi, δεν μπορεί να δει τη μονογονεϊκή δυσομία. Συχνότητα. Λοιπόν, το Άγγελμαν είναι ο αντίποδας του Prader-Willi, πάλι στο χρωμόσωμα 15, με νοητική υστέρηση, τρέμουλα άκρων, αταξία βάθησης, χαρακτηριστικό γέλιο, υπερκινητικότητα και συχνότητα 1 στις 12 με 1 στις 24.000. Το σύνδρομο NIP έλλειψη με βαριά πνευματική καθυστέρηση, διαταραχές συμπεριφοράς, μικροβραχικεφαλία, συχνότητα 1 στις 5.000 με 1 στις 10.000 νεογνά και προσοχή σε αυτό, περισσότερα από αυτά μπορεί και να μην διαγνωστούν άμεσα, αλλά στην πορεία λόγω της πνευματικής καθυστέρησης που έχουν. Και εδώ έχουμε ελλείψεις οι οποίες από άτομο σε άτομο έχουν διαφορά. Το σύνδρομο Cri du Chat, το κλάμα της Γαλλής, τη μικροκεφαλία και όλα τα συναφή προβλήματα που έχει 1 στις 15 με 1 στις 50.000 νεογνά και εδώ μπορεί να περάσει χωρίς να διαγνωστεί άμεσα. Θεωρούν δηλαδή ότι μπορεί η συχνότητά του στα παιδιά με νοητική στέρηση να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το σύνδρομο Wolff-Hishon, ένα σύνδρομο που έχει το χαρακτηριστικό ασύμετρο προσωπείο που μοιάζει με περικεφαλαία του Έλληνα, 1 στις 50 και πνευματική καθυστέρηση και συναφή προβλήματα, 1 στις 50.000 η συχνότητα, αλλά μπορεί να είναι και περισσότερο γιατί πάλι δεν διαγνώσκεται άμεσα. Και εδώ έχουμε ελλείψεις διαφορετικού μεγέθους. Και το Smith-Magenis, για να τελειώνω με τα πιο συχνά σύνδρομα, αν μπορεί να πει κανείς τα πιο συχνά με 1 στις 15.000 με 1 στις 25.000, παρουσιάζει ξεχωριστά χαρακτηριστικά προσωπείου, αναπτυξιακή υστέρηση κλπ.
Η πληθυσμιακή συχνότητα των μικροελλείψεων και των διπλασιασμών είναι συγκεκριμένη όπως έχει υπολογιστεί, αλλά ξέρουμε πλέον από το μοριακό καριότυπο ότι επί φυσιολογικών, εκείνα τα τις κοιήσεις, οι οποίες είναι χαμηλού κινδύνου και χωρίς υπερηχογραφικά ευρήματα, 1,7% όλων των φυσιολογικών κοιήσεων θα έχουν ευρήματα γνωστής κλινικής σημασίας που δεν είναι απαραίτητα μέσα στα σύνδρομα τα οποία των μικροελλείψεων ή μικροδιπλασιασμών, αλλά σχετίζονται με παθολογία. Προκειμένου να υπολογίσει κανείς τι κάνει για το NIPS αλλά και για τους μοριακούς καριοτύπους, σημασία έχει να κοιτάξει κανείς την πληθυσμιακή συχνότητα αυτών των συνδρόμων και αυτή η μελέτη όλο και περισσότερο γίνεται. Αυτή είναι μια γάλλο-καναδική μελέτη σε φυσιολογικά, σε παιδιά που γεννηθήκανε στα τυφλά, όπου είναι σαφές ότι εκτός από γνωστά σύνδρομα όπως είναι το DiGeorge, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ελλείψεων στο χρωμόσωμα 16, που επίσης είναι μια περιοχή που σχετίζεται με αυτισμό. Ήταν στοχευμένη η μελέτη αυτή, αλλά υπάρχουν και άλλες μελέτες, οι οποίες δείχνουν επί φυσιολογικών ατόμων και επί παθολογικών ατόμων τα ποσοστά των συνδρόμων αυτών που είναι τα πιο συχνά, και όλα αυτά συνοψίζονται σε μια πάρα πολύ ωραία εργασία του Cooper που αφορά παιδιά με πνευματική καθυστέρηση. Το νόημα όλης αυτής της μελέτης είναι να δούμε όταν βλέπουμε ένα παθολογικό έβριμα στον μοριακό καριότυπο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, να ξέρουμε αν αυτό ανταποκρίνεται και θα δώσει ένα παθολογικό έμβριο παιδί που θα γεννηθεί ή όχι. Έτσι, αυτό το οποίο προκύπτει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για το σύνδρομο Down, γιατί βλέπουμε ότι το δεύτερο πιο συχνό σύνδρομο είναι το σύνδρομο DiGeorge, μετά είναι η νοκιστική σαν μονογονιδιακό, μετά το εύθραυστο, μετά το 1P36 και πάμε προς τα κάτω στα πορτοκαλί, τα έμβρια, η συχνότητα των συνδρόμων μικροελλείψεων. Και ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι αυξάνεται σύμφωνα με την ηλικία το σύνδρομο Down, αυτό δεν συμβαίνει με τα σύνδρομα μικροελλείψεων, όπου η πληθυσμιακή του συχνότητα παραμένει η ίδια εφόρου ζωής από τις νεαρές μέχρι τις μεγάλες γυναίκες, περίπου 1 στα 1000. Εδώ βλέπουμε ότι η κίνδυνη να έχουμε ένα παιδί και αυτές οι διαφάνειες έχουν ένα νόημα για να καταλάβετε συνολικά τι βλέπουμε στις κοιήσεις. Όταν βλέπουμε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος όσο μεγαλώνει για το σύνδρομο Down ή για άλλες χρωμοσωματικές γνωστές ανομαλίες, αυτό που ξέρουμε είναι για τα παιδιά που γεννιόνται με συγγενείς ανομαλίες και δυσμενή περιγενετική έκβαση κοιήσεων, ότι η συχνότητα είναι 0,2% να βρούμε συχνές τρισομίες, 0,4% άλλες χρωμοσωματικές ανομαλίες, 1,5% μικροελλείψεις ή μικροδιπλασιασμούς, 0,4% μονογονιδιακά νοσήματα, 0,3% συγγενείς ανομαλίες, άλλες δομικές ανομαλίες 3%, με ευτικές επιπλοκές 15% με 20%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κάναμε ένα IPS για τις πιο κοινές αριθμητικές ανομαλίες, 1 στις 500 κοιήσεις, και μιλάμε για τη τρισομία 13-18-21, 1 στις 500 κοιήσεις μέσος όρος είναι αυτό που περιμένουμε να βρούμε παθολογικό, ενώ με τον επεμβατικό έλεγχο με μοριακό καριότυπο, 1 στα 60 παιδιά, δηλαδή το 1,7% όλων των κοιήσεων, θα είναι με γνωστή παθολογία. Εάν το NIPS γίνει έλεγχος ρουτίνας, θα διαγιγνώσκεται μόνο το 12% των χρωμοσωματικών ανομαλιών που είναι δυνατόν σήμερα πια να ελέγχουμε, να εντοπίζουμε. Διευρυμένο λοιπόν NIPS, και μιλάμε για τρισομίες 9, 16, 22, κάθε εταιρεία προσθέτει και κάτι. Έχει νόημα αυτό για μας? Εν μέρη θα μπορούσε, γιατί δίνει μια πληροφορία για τον πλακούντα, αλλά και πολλές συζητήσεις αναφορικά με το ότι το IUGR κτλ. Υπολογίζεται ότι σε κάθε φυσιολογική κοίηση με φυσιολογικό υπέρηχο, ο κίνδυνος απόκτησης ενός παιδιού με παθολογική χρωμοσωματική ανομαλία, έλλειψη ή διπλασιασμό, είναι όσος είναι ο κίνδυνος μιας γυναίκας 38 ετών να αποκτήσει ένα παιδί με σύνδρομο Down, 4 φορές υψηλότερο από τον κίνδυνο που διατρέχει μια γυναίκα νεότερη από 30 χρονών να κάνει ένα παιδί με σύνδρομο Down, 5 με 10 φορές υψηλότερος από τον κίνδυνο να αποβάλει μετά από επεμβατική μέθοδο στη σημερινή εποχή που η επεμβατική είναι εξαιρετική.
Και αυτό αποδεικνύεται και από τα δικά μας δεδομένα από τους μοριακούς καριοτύπους. Από 3.328 μοριακούς καριοτύπους που έχουμε κάνει, όντως το 1,5% επί φυσιολογικών καριοτύπων και χωρίς υπερηχογραφικά είναι τα ευρήματά μας, 3,5 επιπλέον όταν υπάρχουν υπερηχογραφικά, 1,2 όταν έχουν υψηλή αυγενική. Το NIPS για μικροελλείψεις δεν είναι το ίδιο με το μοριακό καριότυπο και δυστυχώς όταν μας παίρνουν οι γυναίκες και μας ρωτάνε «θέλω να τα κάνω όλα», έχουμε ένα πρόβλημα. Η συχνότητα των 5 πιο συχνών συνδρόμων μικροελλείψεων ή μικροδιπλασιασμών που μπορεί να ελεγχθεί με το NIPS, δηλαδή το μη επεμβατικό έλεγχο, είναι 1 στις 2.500. Η συχνότητα ανίχνευσης παθολογικών ευρημάτων από τον μοριακό καριότυπο 1 στις 60 κοιήσεις, συνολικά με το NIPS, η ανίχνευση των παθολογικών CNVs ευρημάτων, θα σας τα πει η κυρία Τζέτη περισσότερο για τα CNVs, δεν θα είναι πάνω από 4,2%. Και ερχόμαστε λοιπόν, και αυτό φαίνεται και από δικά μας αποτελέσματα, που ναι μεν βλέπουμε πολλά αντι-George, αλλά αυτά είναι μόνο ένα μέρος των αποτελεσμάτων, αλλά έχουμε και πολλά άλλα σύνδρομα που δεν τα βλέπει κανείς στον, στο NIPS, τα οποία τα εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια της κοίησης. Και τώρα που παρακολουθούμε τα αποτελέσματά μας τα τελευταία 2 χρόνια, από τη στιγμή που ο μη επεμβατικός έλεγχος έχει αναπτυχθεί τόσο πρωί, παρατηρούμε ότι βλέπουμε λιγότερα ευρήματα στον προγενετικό έλεγχο, κάτι το οποίο μας ανησυχεί, γιατί προφανώς ξεφεύγουν περιστατικά, γιατί ο κόσμος πάει και κάνει μόνο το NIPS. Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του NIPS σχετικά με τα σύνδρομα εξαρτάται από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται και το συλλογισμικό που επιλέγεται, εξαρτάται από βιολογικούς παράγοντες όπως το κλάσμα ευρυϊκού DNA, την εβδομάδα κοίησης, το βάρος της εγγύου, τα υπόλοιπα αφορούν τις τρισομίες, αλλά είναι απαραίτητη η κατανόηση των ενιών όπως ειδικότητα, ευαισθησία, προγνωστική αξία της ανάλυσης και ποσοστά αποτυχίας να δοθεί ένα αποτέλεσμα ή no call results, όπως λέει, ή λόγω του κλάσματος ή λόγω της μεθοδολογίας. Τι είναι η θετική και αρνητική προγνωστική αξία και γιατί σας είπα όλα αυτά που σας είπα πριν. Η θετική προγνωστική αξία είναι η πιθανότητα το θετικό αποτέλεσμα ενός ελέγχου σάρωσης, που είναι το NIPS, να είναι πραγματικά θετικό. Ενώ η αρνητική, η πιθανότητα το αρνητικό αποτέλεσμα ενός ελέγχου σάρωσης να είναι πραγματικά αρνητικό. Αυτές οι παράμετροι είναι εξαιρετικά σοβαροί και εξαρτώνται από τη συχνότητα της συγκεκριμένης νόσου στον πληθυσμό, εξού και όλες οι πληροφορίες που σας έδωσα πριν. Η ευαισθησία και η ειδικότητα δεν επηρεάζονται από την πληθυσμιακή συχνότητα. Μεθοδολογίες λοιπόν που χρησιμοποιούνται είναι πάρα πολλές. Αλλά φαίνεται ότι όλες έχουν προβλήματα σχετικά με το να μην μπορούν να δώσουν αποτελέσματα λόγω του κλάσματος, ιδίως όταν το κλάσμα είναι κάτω από το 4%, δεν δίνονται αποτελέσματα στο 0,5% μέχρι 5,9%, ανάλογα με το τι μεθοδολογία χρησιμοποιείται, ή το να μην μπορεί να δοθεί ένα αποτέλεσμα λόγω του ότι η μέθοδος δεν δουλεύει για κάποιο λόγο σε κάποια συγκεκριμένα δείγματα, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέθοδος, από 0,2% μέχρι 9,2%, και αυτά είναι ετερογενείς και εξαρτώνται από πολλές εργαστηριακές παραμέτρους που βάζουν για να αποφασίσουν το τελικό αποτέλεσμα το οποίο δίνουν οι εταιρείες. Το Veracity, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία στοχευμένη και λέει ότι με αυτόν τον τρόπο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια αποτελέσματος. Το Veracity είναι των Κυπρίων δικών μας ανθρώπων, που τους έχετε βοηθήσει και πάρα πολύ από το Μητέρα, δίνοντάς τους πάρα πολλά περιστατικά για να στήσουν τις μεθόδους τους και είναι αξιόπιστοι. Οι μεθοδολογίες λοιπόν, τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας μπορεί να μειώνουν την ευαισθησία της μεθόδου. Αυξάνουν τα ποσοστά των ψευδώς θετικών λόγω της αύξησης του ποσοστού των αμνιοπαρακεντήσεων και μειώνουν τη θετική προγνωστική αξία της μεθόδου. Και τα ποσοστά του failure rate πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και στις στατιστικές των εταιριών και στα ενημερωτικά τους, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Βγάζουν από τη μέση όλα αυτά τα αποτελέσματα και σας δίνουν μόνο ό,τι πιο ωραίο υπάρχει, κάτι το οποίο πρέπει εμείς όταν έχουμε αποτελέσματα στα χέρια να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι δεν είναι πάντα όλα ρόδινα. Εδώ φαίνονται από πολλές εταιρείες
που οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες για το μη επεμβατικό έλεγχο για μικροελλείμματα και δεν μπορούσα να την κάνω καλύτερη τη διαφάνεια. Αυτοί έχουν πολλά σύνδρομα ανάλογα με το τι θέλει κάθε εταιρεία να πουλήσει. Έχουν διαφορετικό μέγεθος ελλείψεων που στοχεύουν η κάθε μία ξεχωριστά, διαφορετικές μεθοδολογίες, αλλά επί της ουσίας η ευαισθησία, η ειδικότητα και η θετική προγνωστική αξία πάνω κάτω είναι το ίδιο σε όλες τις εταιρείες. Πάλι το Veracity και αυτό έχει αναπτύξει μια καινούρια μεθοδολογία πάλι για τα πιο συχνά σύνδρομα. Δεν αναφέρεται στην προηγούμενη διαφάνεια, γι' αυτό και το μεταφέρω. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο διευρυμένος έλεγχος για σύνδρομα μικροελλείψεων έχει σε μια μελέτη μεγάλη του Wapner του 2015, ο οποίος έχει κάνει και πολλούς μοριακούς καριοτύπους και πολλά NIPS τώρα, ότι η ανιχνευσιμότητά του είναι 97% για το σύνδρομο DeGeorge. Αλλά κοιτάξτε, 45 στα 46 δείγματα και θέλω να μείνουμε στον μικρό αριθμό δείγματων που μελετήσανε, 100% για το Prader-Willi, για το Angelman, για το, την έλλειψη και για το Cri du chat. Ενώ το ποσοστό των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων είναι 0,76% για το DeGeorge και 0,24% για το Cri du chat και τα άλλα. Άλλες μελέτες δείχνουν ευαισθησία μεθόδου περίπου στο 60 με 80%. Όμως έχει σημασία να καταλάβουμε κάτι. Τα περισσότερα, επειδή ακριβώς είναι σπάνια τα νοσήματα αυτά, δεν μπορούν να κάνουν τον πληθυσμιακό έλεγχο των εγγύων όπως κάνουν για την τρισομία 21, 13, 18. Και πολλά από αυτά, όπως Plasma Art φαίνεται εδώ, είναι τεστ τα οποία γίνονται in vitro, δηλαδή στο εργαστήριο διαλύουν ένα παθολογικό περιστατικά σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, άρα δεν είναι αληθινά περιστατικά. Και βέβαια, η θετική προγνωστική αξία δεν είναι μεγάλη. 5,3 και τα λοιπά. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αν η θετική προγνωστική αξία είναι αρκετά μεγάλη για το τρισομία 21 και βλέπετε πώς αυτό μεταβάλλεται γιατί είναι μεγαλύτερο το ποσοστό στις γυναίκες 40 χρονών και για την τρισομία 21, όταν πάμε στα σύνδρομα μικροελλείψεων, βλέπουμε ότι τα ποσοστά αυτά είναι για την θετική προγνωστική αξία τα ίδια. Εδώ είναι ένα εργαστήριο από μια τελευταία μελέτη που πήρανε γύρω στα 712 δείγματα που ελέγξανε αποτελέσματα από NIPS για να δούνε αν όντως είναι αληθινά τα αποτελέσματα αυτά, θετικά, αρνητικά κτλ. Για τις τρισομίες 13, 18, 21 έχουν πολύ καλά ποσοστά θετικής προγνωστικής αξίας, ενώ φαίνεται σαφέστατα ότι η θετική προγνωστική αξία για νοσήματα τα οποία είναι μικροελλείψεων και μικροδιπλασιασμών είναι εξαιρετικά μικρά. Και όχι μόνο από μία μελέτη, αλλά από πολλές. Άρα, 17% για την μικροέλλειψη στο ένα χρωμόσωμα, 5,3 για το DeGeorge, 5,3 κλπ. Έχουμε λοιπόν να σκεφτούμε το εξής. Αν στο NIPS τα ψευδώς θετικά για την τρισομία 21 είναι 0,1, για το 18 0,3, για την τρισομία 0,13 και για τα χρωμοσώματα του φύλου 0,6, τα ψευδώς θετικά συνολικά για τις τρισομίες στις απλές είναι 1,6%. Αν σε αυτό προσθέσουμε όμως και τα σύνδρομα μικροελλείψεων, αυτά τα πιο γνωστά τα 5, το ποσοστό των ψευδώς θετικών από το NIPS φτάνει στο 2,6%, που είναι ένα νούμερο που όλοι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Όλα αυτά μας κατευθύνουν προς το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά δεδομένα για τα σύνδρομα μικροελλείψεων, δεν υπάρχουν αρκετά δείγματα από παθολογικές κοιήσεις, δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί σωστά τα κατόφλια, το μέγεθος της έλλειψης έχει σημασία γιατί διαφέρει από το ίδιο σύνδρομο σε άλλο ασθενή. Είναι πολύ δύσκολη η σάρωση για μικροελλείψεις γενικότερα. Κάποια σύνδρομα έχουν επικύλη κλινική εικόνα και ορισμένοι γονείς, για το 22 ιδίως για το DeGeorge, είναι ασυμπτωματικοί. Και βέβαια το ποσοστό του εμβρυϊκού DNA παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάλυση αυτή και από τα δεδομένα που βλέπουμε και εμείς από τα NIPS που μας στέλνουν για τις τρισομίες, πραγματικότητα είναι πως τα κλάσματα δεν είναι πολύ μεγάλα και πολύ συχνά έχουμε και υπέρβαρες γυναίκες που έχουμε πολλά προβλήματα. Η θετική προγνωστική αξία είναι χαμηλή, η ευαισθησία της μεθόδου, το detection rate είναι μάλλον, η ανιχνευσιμότητα της μεθόδου είναι μεταξύ του 60% και του 80%,
Η οδηγία είναι ότι για την ώρα το τεστ αυτό θα οδηγήσει σε πολλά ψευδοσθητικά και πολύ περισσότερες λήψεις τροποβλάσσης ή αμνιακού. Και προς στιγμή η επέκταση αυτών των τεστ θα οδηγήσει σε μείωση της ευαισθησίας της μεθόδου. Μαζί με αυτό αυξάνεται το άγχος του ζεύγου γιατί επιφυσιολογικών και επιφυσιολογικών αποτελεσμάτων η ψευδαίσθηση, και το τονίζω έντονα αυτό, ότι όλα έχουν ελεγχθεί. Ήδη ο κίνδυνος αυτός υφίσταται για το NIPS, πόσο περισσότερο όταν λέμε ότι τα κάνουμε όλα. Και βέβαια υπάρχουν statements τα οποία έχουν βγει από όλους τους ειδικούς, από το ACOG, επειδή τα τεστ αυτά δεν δίνουν αποτελέσματα, οι εταιρείες δεν δίνουν όλα τα αποτελέσματα, αυτά τα αποτελέσματα που δεν τους βγαίνουν στα statistics τους, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το test performance και την ευαισθησία των μεθόδων. Η ευαισθησία ορίζεται ως το ποσοστό των αληθώς θετικών αποτελεσμάτων ανάμεσα σε άτομα που έχουν την ίδια νόσο και δίνει ένα ποσοστό μέτρησης της ικανότητας της εξέτασης να ανιχνεύσει αυτούς που έχουν την νόσο. Πλέον είναι σαφές ότι όταν υπάρχουν υπερηχογραφικά ευρήματα, δεν προτείνεται το NIPS για μικροελλείψεις και μακραδιπλασιασμούς, αλλά ακόμα και το απλό NIPS για τις τρισομίες δεν είναι αρκετό και υπάρχει σαφής οδηγία, η οποία λέει ότι όταν υπάρχουν ευρήματα, παρόλο που έχει γίνει το NIPS, δηλαδή ο μη επεμβατικός έλεγχος, πρέπει να προχωρήσετε σε αμνιοπαρακέντηση για να δείτε τι άλλο μπορεί να έχει να έχει το έμβριο. Και ότι επειδή ακριβώς η ευαισθησία των μικροελλείψεων δεν είναι αρκετή της μεθοδολογίας αυτής, δεν προτείνεται όταν υπάρχουν υπερηχογραφικά ευρήματα να αντικαθίσταται ο επεμβατικός έλεγχος από τον μη επεμβατικό. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η γενετική συμβουλή είναι απαραίτητη σε κάθε ζευγάρι που μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Εάν ο γιατρός δεν έχει το χρόνο να συζητήσει όλες τις επιλογές, αλλά και τις δυνατότητες και περιορισμούς της μεθοδολογίας αυτής, να παραπέμπει τα ζευγάρια για γενετική συμβουλή. Η γνώμη των ειδικών του Society of Obstetrics and Gynecology είναι ότι απαραίτητο οι έγκες να λάβουν την κατάλληλη συμβουλευτική πριν από τον έλεγχο αυτό και για τις τρισομίες, αλλά και για τις ελλείψεις και τις διλήψεις, τον έλεγχο ελλείψεων, προκειμένου να καταλάβουν τους περιορισμούς του ελέγχου αυτού. Και έχει γίνει μια μεγάλη, μεγάλη μελέτη σχετικά με το impact, δεν βρίσκω τώρα τη λέξη, αυτού του μη επεμβατικού ελέγχου στην καθημερινότητα των γιατρών, αλλά και των ζευγαριών που περιμένουν παιδιά από το European Society και το American Society of Human Genetics, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε χώρα η νοοτροπία απέναντι σε μία κύηση και στην απόκτηση ενός παιδιού είναι διαφορετική. Στην Αγγλία, το να κάνεις ένα παιδί με σύνδρομο Down δεν θεωρείται απαραίτητα κακό αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως εδώ πέρα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι πρέπει να παίρνουμε ένα πολύ καλό ιστορικό πριν μπει σε οποιαδήποτε διαδικασία ή έγκυος, και παρόλο που η απόφαση της επιλογής του καλύτερου προγενετικού ελέγχου πρέπει να γίνεται από το θεράποντα, γιατί αυτός ξέρει καλύτερα από το ζευγάρι, το ζευγάρι πρέπει να συμμετέχει στην απόφαση αυτή αφού έχει καταλάβει καλά τι γίνεται. Και όλα αυτά βρίσκονται στα guidelines, τα καινούρια από το ACOG και από το American College of Medical Genetics and Genomics. Οι έγκες πρέπει να καταλάβουν πολύ καλά ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει απαραίτητο το έμβριο δεν έχει καμία χρωμοσωματική ανομαλία, ότι ο έλεγχος αυτός δεν ανιχνεύει μονογονιδιακά νοσήματα και ότι ο έλεγχος αυτός δεν ανιχνεύει συγγενείς ανομαλίες ή τέλος πάντων όλες. Συμπερασματικά, όλα τα τεστ σάρωσης, γιατί αυτό είναι ο μη επεμβατικός έλεγχος, είναι ένα τεστ σάρωσης και όχι διάγνωσης, θέλουν συνεχιζόμενη συζήτηση και ζήγισμα μεταξύ του ιατρικού κέρδους και του βάρους που προέρχεται από το ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Τελειώνω. Πρέπει να ενημερώνονται, υπάρχουν ηθικά διλήμματα, όσο περισσότερο ελέγχεις και πόσο βαθιά μπορείς να ελέγχεις όλον τον χαμηλού κινδύνου πληθυσμό. Πρέπει να ενημερώνονται οι γονείς προ και μετά το τεστ με γενετική συμβουλή σχετικά με το είδος του τεστ, τα ψευδώς θετικά και όλα αυτά που σας έχω πει ήδη, αναφορικά με τα σύνδρομα, την διαφορετική διεισδυτικότητα και εκφραστικότητα, τα διαφορετικά μεγέθη έλλειψη, δηλαδή αν από μία γενιά στην άλλη μπορεί να έχεις διαφορετική κλινική εικόνα, ακόμα και αν είναι κληρονομούμενα. Σίγουρα οι μεθοδολογίες χρειάζονται ανάπτυξη και είναι σε αυτή τη διαδικασία.
Ο πόλεμος όμως των εταιριών και τα σκληρά marketing τα οποία γίνονται δυσκολεύουν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Σας παραπέμπω στο γεγονός ότι βγάζουν κάποια data από τα στατιστικά τους. Η τεχνολογία της μελέτης του ελεύθερου εμβρυϊκού DNA και τα αποτελέσματα του μη επεμβατικού προγενετικού ελέγχου πρέπει να αντιμετωπίζονται και να ερμηνεύονται με προσοχή και σύνεθιση, καθώς για την ώρα δεν αποτελούν τη μαγική συνταγή και λύση. Τα ζευγάρια πρέπει να ενημερώνονται λεπτομερώς για τις εξετάσεις αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ.